Θα μεταφερθούμε εκεί στο Γήθιο, μια επίσης ιστορική περιοχή. Στη Μάνη. Στη Μάνη. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Δρακουλάκου, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. Γιορτάζουν και εκείνοι πολλές μέρες, αύριο θα είναι η κορύφωση των γεγονότων και νομίζω θα χάσει αν δεν βρεθεί κάποιος αυτή την περίοδο στη Μάνη. Λοιπόν, κυρία Δρακουλάκου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, χρόνια ελεύθερα για το ένδοξη Μάνη. Βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα του Δήμου, στο Γήθιο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε αρκετές μέρες ξεκινήσει τους εορτασμούς, μιας και γιορτάζουμε την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στις 17 Μαρτίου με πολλούς αδερφούς κριτικούς του έτος, πολλές αντιπροσωπείες και τους ευχαριστούμε πολύ και εσάς και όλους που μας θυμάται με την παρουσία σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο Γήθιο. Αύριο είναι 25 Μαρτίου, θα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ που συμμετέχει ο στρατός μας, συμμετέχουν τα σχολεία, θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς, θα έχουμε παρέλαση, θα έχουμε αγγίματα, θα έχουμε επιδείξει από το στρατό, θα είναι πολύ ιδιαίτερη η κορύφωση των εκδηλώσεων αύριο. Είναι ένας ξεχωριστός τόπος, κυρία Δρακουλάκου. Εσείς πώς αισθάνεστε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες και από τη θέση που έχετε σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού που ουσιαστικά συμβάλλετε στο να προάγετε και να μεταδώσετε και στους νεότερους την ιστορία και τα διδάγματα, αλλά και σαν μια Ελληνίδα η οποία κατάγεται από αυτή την περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι για μας είναι πολύ σημαντικές αυτές τις μέρες. Και μας γεμίζουν συγκίνηση και υπερηφάνεια γιατί θυμόμαστε τους ήρωες των αγώνων μας. Όπως και να έχει, αυτές τις μέρες είναι πολύ ιδιαίτερες, ειδικότερα για το Δήμο Ανατολικής Μάνης και την ιστορική πρωτεύουσα την Αρεόπολη. Που φέτος κατέφτασαν χιλιάδες κόσμος. Ο Δήμος φιλοξένησε πάνω από 1.500 άτομα από όλη την Ελλάδα. Πολλούς συλλόγους. Δηλαδή Ρόδο, Έγινα, Κρήτη, Μέτσοβο, Πάργα. Πάρα πολλά μέρη, μου ξεχνάω, είναι πάρα πολύ για να τους αναφέρω όλους. Και στεναχωρηθεί κάποιος αν δεν τον αναφέρω. Πάντως ήταν πολύ ωραίες οι εκδηλώσεις, πολύ τιμητικές παρουσίες. Μην ξεχνάμε ότι οι Μανιάτες βοήθησαν σε όλο τον ελληνισμό για να περαιωθεί, γιατί ήταν παντελεύθεροι. Και έτσι μπορέσαμε να πολεμήσουμε, ώστε να είναι όλη η Ελλάδα ελεύθερη και οι Μανιάτες έχουν χύσει σε πολλά μέρη της Ελλάδας το αίμα τους. Και στο εξωτερικό. Αλλά κυρίως στην Ελλάδα. Εγώ βέβαια θα σας ρωτήσω, η Εύη σας ρώτησε πώς νιώθετε με φόντο την εθνική επέτειο σε αυτή την ιστορική περιοχή της Μάνης. Θα σας ρωτήσω πώς νιώθετε που μιλάτε και επικοινωνείτε με την Κρήτη. Οι δεσμοί οι οποίοι υπάρχουν ανάμεσα στην Κρήτη και στη Μάνη είναι ισχυροί, είναι διαχρονικοί, είναι επίκαιροι και έχουν επίκεντρο τη Λεβεντιά. Έτσι λένε εδώ στην Κρήτη. Δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά που μιλάω μαζί σας συγκινούμε πάρα πολύ. Οι δεσμοί με την Κρήτη είναι δεσμοί αίματος, δεν είναι δεσμοί φιλίας, είναι κάτι παραπάνω. Σας είπα ότι φέτος φιλοξενήσαμε εκτός από τα αδέρφια μας από την αρχή γωνιά που τους αγαπάμε πάρα πολύ και ανταλλάζουμε επισκέπτες κάθε χρόνο. Είναι στον Άγιο Βασίλη και το μοναστήρι τη Μονή Κηθού και τον πατέρα Βαρθολομαίο που μας θύμισαν με την παρουσία τους. Είναι στα Λιβάδια. Που ήρθε εκεί η περιοχή, ήρθαν από το Ρέθυμνο, ήρθαν από τα Χανιά, από τα Σφακιά, είναι πάρα πολύ κόσμος. Σίγουρα το Δέθυμο είναι παραπάνω με την Ασυγωνιά, αλλά γίνεται και ξαπλώνει σε όλη την Κρήτη. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας πω και να σας μεταφέρω και την αγάπη μας από εδώ πέρα. Να είστε καλά και του χρόνου, με υγεία πάντα. Να είστε καλά και εσείς. Ελπίζουμε να είστε κοντά μας του χρόνου. Το είπα και πέρυσι. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε καλά και να πιάσει ευχή μου και να με μεγάλη χαρά να ταιριάξει. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από Κρήτη.